καταλαβαίνει εκεί που νομίζω. Μελαγχολία. Λοιπόν, είναι από τα θέματα που μας έχουν απασχολήσει αρκετά σχετικά με μια θεατρική παράσταση που δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένο cast ηθοποιών, γιατί έρχονται, φεύγουν. Μα να έρχονται, σου πω κάτι. Φεύγουν. Είναι και ο τίτλος τέτοιος. Το ποιος κλουβί είναι με τις τρελές. Αυτό. Τι έγινε με τις τρελές. Σίγουροι είναι ο Θάνος Καλλιόρας. Ναι. Σταθερός. Η Μαρία Ιωαννίδου. Ναι. Η Βίκη Κουλιανού. Η Βίκη Κουλιανού. Ο Λάκης Γαβαλάς. Ο Λάκης Γαβαλάς. Ο Λάκης Γαβαλάς. Ο Λάκης Γαβαλάς. Έχει στιγμή. Είχαμε τη Βίκη Κάβουρα, η οποία αποχώρησε και στη θέση της ήρθε η Μελίνα Μακρύ. Είχαμε τον Ιαν Στρατή. Είναι η Μακρύ, παραμένει. Ναι. Είχαμε τον Ιαν Στρατή, ο οποίος και αυτός αποχώρησε και στη θέση του πήγε ο Άρης Μακρύς. Μας το είπε η Βίκη Κουλιανού. Ιαν Στρατής. Και τώρα μαθαίνουμε σήμερα ότι φεύγει και ο Άρης Μακρύς. Όχι. Ναι. Άρα, παιδιά, κάποιος να κλείσει την πόρτα του κλουβιού, δηλαδή. Να δούμε. Μήπως είναι ανοιχτή, γι' αυτό μπαίνουν, βγαίνουν. Δημήτρη, μήπως ήρθε η ώρα σου για musical. Να δούμε. Κοίτα τι ωραίο που ταιριάζει. Αν και θα πήγαινα πολύ. Και στο κλουβί και στις τρελές. Θα σας πω ποιος έρχεται στη θέση του Άρη Μακρύ που πήρε τη θέση του Ιαν Στρατή. Αυτό είναι ωραίο, παιδί. Έχεις να πεις κάτι για το Άρη. Τι να πω. Δεν έχω να πω τίποτα. Εξαιρετικός. Και ηθοποιός και τραγουδιστής ο Γιώργος. Σήμερα μου είπαν, έχει τη φωτογράφηση. Για να δούμε, θα είναι. Όλα καλά να πάνε. Θα πάνε. Να κλείσει την πόρτα ο κύριος Σημαντικίου κάποια στιγμή. Δεν μου δίνετε λεφτά εδώ, δεν είστε κλουβιές, λες, το κλουβί της φτωχές. Και έφυγε. Πάτε για Τσέχοφ. Ναι. Λοιπόν.